Είμαστε και πάλι εδώ με την οικογένεια Βύση, ένα μέρος της οικογένειας της Άννας Βύση. Πραγματικά οικογένεια, η γλυκύτατη βανίλια που δεν τολμάει κανείς να την πλησιάσει. Και η ξενοθερμένη φίλη της. Και η φίλη της είναι μια γλύκα. Και η βανίλια είναι γλύκα, αλλά από μακριά. Γιατί έτσι και πάει ένα χέρι κοντά, το χάνει το καπάκι. Το δαχτυλάκι σου. Όσο μικρή είναι, τόσο άλλα δεν της λείπουν. Λοιπόν, είδαμε τρία κλιπάκια που τα επέλεξες εσύ. Και όπως καταλαβαίνεις, το εμείς, το ερωτευμενάκι, powered by Άννα Βύση και το αλήτησα ψυχή. Και όπως καταλαβαίνεις, δεν μπορώ να με συζητήσω για τον Νίκο Καρβέλα. Και ένα τεράστιο κεφάλαιο της ζωής σου, μάλλον το πιο σημαντικό να πω σε ό,τι αφορά και την προσωπική σας ζωή, αλλά και την καριέρα σου. Ένα κεφάλαιο το οποίο φάνηκε ότι σταμάτησε πριν από περίπου τρία χρόνια. Είχα έρθει ένα βράδυ στο Πομοντόρο που είχε τραγουδήσει, μια σούπερ βραδιά. Πέρσι, αν δεν κάνω λάθος. Έκλαιγα, μήπως. Όχι, αντιθέτως, ήσουν πολύ high. Που είχα έρθει με την Αταλία. Συνήθως μετά το high αρχίζω και κλαίω. Αλήθεια, όχι, δεν προλάβαμε κλάματα. Είχαμε έρθει με την Αταλία, σε είχαμε απολαύσει και κάποια στιγμή θυμάμαι ότι είχε πει. Ήταν παιδιά η Άννα στο Σκαμπό κτλ. Και ήταν όλοι οι fans που πήγαιναν στο Πομοντόρο γιατί ήξεραν πάνω κάτω γενικά πότε πηγαίνει η Άννα και την περίμεναν πώς και πώς. Και βάλω εδώ γιατί είναι ακριβή αυτή η παλίτσα. Και... Ναι, 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 θα μιλήσουμε σε λίγο για αυτή τη παλίτσα. Περιέχει πολλά και σημαντικά πράγματα. Η βαλίτσα της Άννας Βύσης, εισαγωγικά η βαλίτσα της Άννας Βύσης που βλέπετε τώρα. Όχι, εγώ δεν κρατάω τέτοια. Louis Vuitton, τόσο ακριβά πράγματα και μη γιάγκηχτα. Έχεις βαλίτσα όμως. Ναι, με κάτι στρατιωτικές αυτές. Vintage, τέτοια μου. Α, vintage έχεις. Δεν θα έχεις δηλαδή τέτοια. Όχι, τέτοια δεν είχα ποτέ. Αλλά μπορεί να την πάρω, αν θέλετε. Να την πάρω σαν δώρο σήμερα. Από μένα, με χαρά. Λοιπόν, επιστρέφουμε σε λίγο στη βαλίτσα. Μην πηγαίνω από κομμάτι σε κομμάτι. Και τι έλεγα, ναι, και ήταν να σου πω το κόσμο στο Πομοντόρο. Και λέγανε, ξέρω εγώ, παραγγελιές. Και γυρνάει και λέει, Άννα, βεβαίως και θα πούμε και το. Και σε ένα, ξέρω εγώ, του Καρβέλα. Και κάτι είπε, ξέρω εγώ, τύπου ότι δεν πειράζει, μπορεί τώρα οι δρόμοι μας να έχουν χωρίσει με τον Νίκο, αλλά τον αγαπάμε. Και πάντα θα τον αγαπάμε και πάμε να ακούσουμε και είπες ξέρω εγώ διάφορα κομμάτια. Έχεις πει κάτι τέλος πάντων για, το... για τη φάση αυτή με τον Νίκο κτλ. Και μαθαίνω φέτος και βγήκε πολύ και στα media ότι στην πρεμιέρα. Πρεμιέρα δεν ήτανε. Ήρθε στο Fabulous Show. Έχει έρθει 2-3 φορές. Έχει έρθει 2-3 φορές. Και με την Ανίδα την Πάνια. Ωραία, που σημαίνει ότι είσαστε και πάλι κοντά. Θέλεις να μου πεις τι ακριβώς είχε συμβεί. Όχι. Με τον Νίκο. Είχα χωρίσει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κοίταξε, είναι προσωπικά όλα αυτά τα πράγματα που κάνουν τους ανθρώπους να μαλώνουν. Στα επαγγελματικά, και... προσθέτω. Αν στα επαγγελματικά, φυσικό ήταν, αφού είχαμε μια περίεργη στιγμή ανθρώπινη που κόστησε σε καλά, μια και πάψη. Και λογικό δεν είναι κιόλας. Και ναι και όχι. Όταν είσαι με έναν άνθρωπο τόσα πολλά χρόνια, είναι λογικό να υπάρχουν τα ups και τα downs. Σίγουρα, μαλώναμε πάντα με τον Νίκο. Okay. Και ένας από τους λόγους που ήθελα να δείξουμε το εμείς, το βίντεο κλιπ, είναι και αυτός ότι έχει μέσα τον εκεί που με βοηθάει κιόλας να σου πω ότι κάπως έτσι συνέβη και στην ζωή μας τώρα, τελευταία λοιπόν. Ότι εκεί που ήμασταν, μαλώναμε και αυτά, ξαφνικά κοιταχτήκαμε και τέλειωσε. Και αυτό συμβαίνει με τους ανθρώπους που έχουν μεταξύ τους ένα τόσο ιερό και βασισμένο σε γερές βάσεις δέσιμο. Ό,τι και να συμβεί, δεν είναι ικανό να σε χωρίσει και να σε κάνει να χαλάσεις μια ολόκληρη ζωή. Με τον Νίκο δεν είναι απλά ένα κεφάλαιο, είναι μια σειραφή πολλών κεφαλαίων, ένα ολόκληρο βιβλίο και πάει ακόμα. Μια παύση ήταν αυτή που πιστεύω, το έχω πει άλλωστε, βαρέθηκε ο κόσμος να μου ακούει να το λέω, ότι ήταν μόνο για καλό. Και για εκείνον, κυρίως για εκείνον και για μένα. Εμένα μπορώ να πω ότι μου λείψε αυτό το... Ήθελα να σου ρωτήσω να σου λείπει. Η συνεργασία, έτσι όπως γράφουμε τραγούδια πάντα, που είχα όμως και ανάγκη να κάνω ένα διάλειμμα για να προσπαθήσω κι εγώ μόνη μου να κάνω κάτι διαφορετικό. Και εκείνος πιστεύω ότι κουράστηκε και ήθελε να κάνει κάτι άλλο στη ζωή του που εγώ, όντας μαζί του και έχοντας ανάγκη ίσως, αν θες, από το συνθέτη μου, γιατί ήμασταν αποκλειστικοί ο ένας στον άλλον. Αναγκαζόταν, αν θες, να μου γράφει και πράγματα που δεν ήθελε να γράφει κάποιες φορές. Δεν τα πίστευε. Ό,τι έγραφε το πίστευε ο Νίκος. Απλά δεν είχε το ίδιο πάθος και την ίδια ενέργεια και την ίδια όρεξη, απλά, ανθρώπινα. Την ίδια όρεξη που είχε όλα αυτά τα χρόνια που
που συνεργαζόμασταν, έτσι. Ήθελε και αυτός να κάνει κάτι διαφορετικό, πράγμα που κάνει τώρα, πώς να γράψει τα βιβλία που έγραψε, τους δίσκους που έκανε μόνος του, τη δική του πορεία, το δικό του στίγμα, έτσι. Όλα αυτά που κάνουμε μαζί τα γούσταρε και αυτά. Αλλά κάποια στιγμή όταν κάνεις τα ίδια πράγματα, εγώ, μην κοιτάτε, είμαι και ένας άνθρωπος που εμφανίζομαι, τραγουδάω, είναι και άλλη δουλειά μου, έχει να κάνει με πολύ περισσότερα πράγματα. Για εκείνον ήταν κουραστικό να γράφει πάντα για έναν συγκεκριμένο άνθρωπο και όλη του ζωή να βασίζεται σε έναν άλλο άνθρωπο. Έτσι. Είχε και εκείνος ανάγκη σαν Νίκος Καρβέλας, ποιητής, συνθέτης, άνθρωπος σκεπτόμενος, άνθρωπος με διαφορετικές εκφράσεις. Ανησυχίες. Να το εφαρμόσει, να το κάνει. Να σταματήσει, να πάυσει, να σκεφτεί. Πράγμα που κάνει τώρα. Και τώρα είμαστε πολύ πιο φίλοι, αν θες. Ο ένας για αυτό που. Γιατί και εκείνος μαζί μου υπήρξε άδικος κάποια στιγμή. Και μου λέει, καλά, μόνο αυτό θες να κάνεις. Και θέλω να μην κάνουμε και εκείνο, να μην κάνουμε και εκείνο. Μα έχετε κάνει και πιο προχώ. Καταπίζω ένας τον άλλον. Έχετε κάνει όμως και πιο προχώ. Είχατε κάνει τη μάλα. Και όχι μόνο τη μάλα, τόσα πράγματα είχατε κάνει μαζί. Πολλά πράγματα έχουμε κάνει μαζί και ευτυχώς. Γιατί χαίρομαι και να τα θυμάμαι και είμαι πολύ περήφανη που αυτά μου προσέδωσαν και μία άλλη. Με ένα άλλο επίπεδο, αν θες, στην καριέρα μου και στην ταυτότητά μου και στην προσωπικότητά μου, στη μουσική. Ακριβώς. Δύο ερωτήσεις. Αλίμονο, αν δεν είχα αυτό. Κάνει τη μάλα, τους δαίμονες και όλα αυτά που κάναμε με τον Νίκο. Συμφωνώ. Πες μου, τι σου είπε για το απαγορευμένο, φαντάζομαι θα το άκουσε το CD, γιατί είναι στην ουσία. Ξέρεις, άμα προσπαθήσω να μπω στο κεφάλι του Καρβέλα, πραγματικά το όρθο το λέμε τώρα. Ήταν το πρώτο CD που έβγαλες εσύ χωρίς τον Νίκο εντελώς. Έτσι δεν είναι, γιατί και άλλες φορές και σε άλλα άλμπουμς είχε συνεργαστεί με άλλους. Νομίζω στις παράξενες εικόνες πιο πολύ. Mm-hmm. Αλλά που διάλεγε εκείνος. Μπράβο, αλλά στην ουσία μπράβο, αυτός είχε την επιμέλεια γουλουπού κουλουπού. Αυτή τη φορά ήσουνα Καρβέλας free. Να το πω έτσι. Sugar free, Καρβέλας free, σωστά το γράφω. Τι σου είπε ειλικρινά για το CD αυτό, πώς του φάνηκε και επίσης. Αν το δίσαστε φίλοι τώρα, σημαίνει ότι μελλοντικά έχετε συζητήσει ή υπάρχει στα κεφάλια σας, ή στο δικό σου τουλάχιστον, μελλοντικά να έχουμε ξανά τον Καρβέλα στη ζωή σου επαγγελματικά. Μου είπε τι χάλια δίσκος ήταν αυτός που έκανες, πόσο κακά τραγούδι, κακά αυτό. Πλάκα κάνω. Αποκλείεται. Λοιπόν, θες να σου πω κάτι, ότι σοφά πιστεύω και εκείνος και εγώ δεν το συζητήσαμε πολύ. Ξέρω ότι είναι ένας άνθρωπος που με αγαπάει πραγματικά. Ξέρω ότι θέλει να είμαι πάντα επιτυχημένη, είτε το έχω κάνει μαζί του, είτε δεν το έχω κάνει μαζί του. Συμφωνώ. Πράγμα που και εγώ χαίρομαι γι' αυτόν. Και αυτό αποδεικνύει και την αληθινή αγάπη. Και νομίζω ότι με αγαπάει έτσι όπως είμαι και για όλα αυτά που κάνω. Και ας μην συμφωνεί με κάποια πράγματα. Όπως και εγώ μπορεί να μην συμφωνώ με κάποια άλλα. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτό νομίζω ότι είναι η αληθινή αγάπη. Τώρα, τι αισθάνεται και αν το αναλύσουμε. Ο Νίκος είναι ένας άνθρωπος, έτσι, αν θες. Πολύ ιδιαίτερος, αρκετά διανοούμενος και με πολλά πράγματα μπορεί να μην συμφωνεί από αυτά που κάνω εγώ ή που κάνουν κάποιοι άλλοι άνθρωποι. Έχει το δικαίωμα να είναι αυτός που είναι και είναι και δύσκολος, πολύ δύσκολος άνθρωπος για να ικανοποιηθεί με οτιδήποτε. Καλά, σίγουρα. Είναι πολύ δύσκολος. Εγώ, ναι. Έτσι. Ο ίδιος βέβαια έχει κάνει και πολύ light πράγματα, αλλά έχει κάνει και πολύ βαριά και σκοτεινά πράγματα. Έτσι. Είναι η προσωπικότητά του και αν θες είναι και αυτό που του καταλογίζουν πολύ εύκολα και τον κρίνουν πολύ εύκολα γενικώς. Ιδιαίτερα τα media που μεταφέρουν την εικόνα του. Εγώ νομίζω ότι είναι ένας πολύ ταλαντούχος άνθρωπος και νομίζω ότι από εδώ και πέρα θα δούμε την καλύτερη μεριά του Καρβέλα. Mm. Είτε είναι μαζί μου, που πιστεύω ότι κάποια στιγμή κάτι θα ξανακάνουμε μαζί και οι δυο το θέλουμε, αλλά θα θέλαμε να είναι μέσα από την εξέλιξή μας. Να μας βγει φυσικά. Να μας βγει φυσικά. Και όχι να το πιέσετε τύπου πάμε να κάνουμε τώρα να τραγουδήσουμε. Όχι, δεν θα το ξανακάνουμε. Κάτι έτσι απλά για να είναι εμπορικό και επειδή βγεις και ο Καρβέλα ξανά μαζί. Όχι, δεν θα το κάνουμε. Απλά. Γι' αυτό και η παρέα μας είναι αθόρυβη. Ωραία. Ακόμα. Και είναι μόνο γιατί αισθανόμαστε οικογένεια και είμαστε οικογένεια, έχουμε ένα παιδί μαζί και έχουμε πάρα πολλά παιδιά ακόμα που είναι τα τραγούδια μας καταχωρημένα. Ωραίο. Και εκεί έξω, ανήκουν στον κόσμο. Πολύ ωραίο αυτό.